παρόντι. Λοιπόν, μετά από ένα αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και θέλω να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Όξης Πετρούσας, και το μόνο αποτέλεσμα θέλαμε ήταν η νίκη. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στον εαυτό, γιατί κατάλαβα την χρησιμότητα του παιχνιδιού και κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ήταν φανταστικό. Παρόλο που είχαμε και κόντρα τον αέρα. Βάλαμε δύο γκολ, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε και σε μια αδράνεια που είχαμε στην άμυνά μας δεχτήκαμε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγαμε καλά για ένα 15 λεπτό 20 λεπτό, αλλά ξαναβρήκαμε τα πατήματά μας. Καταφέραμε να πετύχουμε ένα ακόμη γκολ και να κλειδώσουμε την νίκη. Και πάλι θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Όξης Πετρούσας, γιατί το έπαιξε το παιχνίδι. Καθαρά και μπράβο, και έτσι πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Να μην υπάρχουν ούτε σκοπιμότητες ούτε τίποτα. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο στόχος μας είναι η Γάμα Εθνική. Το παιχνίδι είναι πλέον στα πόδια μας. Έχουμε ένα μάτς την Κυριακή, το οποίο αν το κερδίσουμε, είμαστε και με τα δύο πόδια στην Γάμα Εθνική. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και στο τέλος θα πανηγυρίσουμε την άνθρωπο. Το μάτι το επόμενο, όπως προείπατε, παίρνει μορφή τελικού, μιας και η καρδία έκανε την έκπληξη και νίκησε μέσα στον Μακεδονικό 1-2. Πού πιστεύω ότι θα κρυφτεί η μάχη? Η μάχη θα κρυφτεί σε όποιο είναι πιο έτοιμο για αυτό το παιχνίδι, όποιο είναι πιο ξεκούραστο, όποιο είναι και πιο τυχερό. Δηλαδή, στο προηγούμενο παιχνίδι η τύχη μα γύρισε λίγο την πλάτη με την καρδία και το χάσαμε. Ευελπιστούμε αυτή τη φορά να μην μα γυρίσει την πλάτη και να έρθει κατάμετρη και να μπορέσουμε να βγούμε. Είχατε βασικέ απουσίε σήμερα, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα, οι παίχτε που έπαιξαν ανταποκρίθηκαν. Είναι και αυτό το βάθο στον πάγκο που έχει η ομάδα που βοηθάει. Καθόλου στις απουσίες της ομάδας, γιατί το έχω πει, θα γίνω κουραστικό. Ότι έχω 16-17 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εισάξιοι. Και σήμερα το απέδειξα τα παιδιά μέσα στο γήπεδο ότι πήραν τις ευκαιρίες τους και πραγματικά στάθηκαν αντάξιοι του. Η κούραση πιστεύετε θα παίξει ρόλο για τη συνέχεια του στόχου σας, καθώς σήμερα είδα ότι αφήσατε στο πάγκο τον Ρούμπο, τον Λάζαρο, για να το ξεκουράσετε. Υπάρχουν αγαπητοί σα, έχω πει εντάξει, κάπου δεν είναι θέμα ρωτήσεων. Αισθάνομαι κουρασμένο δηλαδή μετά από την υπερπροσπάθεια που έχουν καταβάλει. Και ένα κακό που είχε αυτή η ομάδα είναι ότι χτίστηκε τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο με τον Φεβρουάριο. Δεν χτίστηκε από το καλοκαίρι. Αυτά τα παιδιά δεν έκαναν προετοιμασία. Ήταν κάτι ψηφιότητε που είχαν να παίξουν 8 και 9 μήνε. Όπω είναι ο Δήμο ο Κοσμίδη, ο Μένο ο Κουφοκόσιο, ο Κώστα του Κρανταφύλου. Τα παιδιά είναι έμπειρα, έχουν παίξει μεγαλύτερε κατηγορίε. Αλλά δεν ήταν προετοιμασμένοι κατάλληλα για ένα πρωτάθλημα. Οι ομάδες χτίζουν το καλοκαίρι. Εμείς παρόλα αυτά, λόγω της εμπειρίας των παιχτών και λόγω των άλλων παιχτών που ήταν στην ομάδα, καταφέραμε και κάναμε ένα τόσο δυνατό σύνολο. Πήραμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της ΣΕΡΕΣ, όπως ξέρετε, με μια ομάδα που φέρναμε μόνο ισοπαλίες. Και τελικά δείξαμε και σε αυτά τα παιχνίδια μέχρι τώρα ότι είμαστε από τις καλύτερες ομάδες. Και θα παλέψουμε. Η κούραση, δηλαδή, ξέρετε, δεν θα παίξει κάποιο ρόλο. Η ψυχή κινεί το σώμα. Και αν λοιπόν βάλεις την ψυχή, νικάς και την κούραση, νικάς και τα πάντα. Όποιος είναι πιο ψυχωμένος, πιο δυνατός στο γήπεδο, θα είναι αυτός που θα καταφέρει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει εδώ με αυτά τα παιδιά. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν είχαν στην αρχή βλέψει για πρωταθλητισμό. Αλλά μπράβο και συγχαρητήρια. Και έδειξαν ότι πραγματικά αξίζει να πάρουν το πρωτάθλημα να δώσουν τον νόμο γάμο. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον συνάδελφο για τις ωραίες κουβέντες που είχε την ομάδα. Εμείς στο σημερινό παιχνίδι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη γνώμη μου την καλύτερη ομάδα του ομίλου, με βάση την εικόνα που έχουμε έτσι εμείς και από τις τρεις ομάδες. Είχαμε επίσης να αντιμετωπίσουμε αρκετές απουσίες και σήμερα. Δεν θέλω η ομάδα να τελειώσει με τραυματισμούς, επομένως ένας στόχος της ομάδας είναι αυτός, αλλά υπάρχει ένας δεύτερος στόχος που είναι να κατακτήσουμε κάποιο βαθμό στα αναμενόμενα τα δύο παιχνίδια και επειδή η ομάδα παρουσιάζεται πολύ αλλαγμένη σχέση με το μήνα αποχής που είχε καθώς μπήκε στην πρώτη αγωνιστική τον Παράζ. Νομίζω ότι αν είμαστε και λίγο τυχεροί θα καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό ή βαθμό στα αναμενόμενα δύο παιχνίδια. Όπως είδατε, η ομάδα μας θα παίξει για το καλύτερο. Σαφέστατα μιλάμε για ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει, οι οποίες όπως ανέφερε ο Προπονητής, δεν θα ξαναπώ εγώ, έχουν 16-17 παίκτες, ενώ εμείς μία απουσία μπορεί να μας στοιχήσει τα μέγιστα. Σήμερα μάλιστα είχαμε 2, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά πάλεψαν για το καλύτερο.
Βέβαια το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, αλλά εάν δεν δεχόμασταν το τρίτο γκολ, το οποίο είναι πολύ πολύ εύκολο, ποδόσφαιρο είναι μια φάση που μπορούσαμε, αν είμαστε και λίγο τυχαίοι, να παίρναμε ίσως κάποιο βαθμό. Βέβαια, ξαναλέω, η νίκη είναι πεντακάθαρη τη ομάδα του Παραλιονίου. Αλλά νομίζω ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί με τις ικανότητες και τις δυνατότητες που είχε η ομάδα αυτή τη στιγμή. Χρήστο, η ομάδα αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Παραλίμνιο, που ήταν και η αρχή και σαφώς επηρεασμένη από την αποχώρηση του Βέργου, στα επόμενα παιχνίδια, παρότι το σκορ ήταν μεγάλο όσον αφορά την καρδία, και στο Μακεδονικό μέσα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, όπως έπαιξε και σήμερα καλό ποδόσφαιρο. Σήμερα λοιπόν, μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής στα τοπικά πρωταθλήματα, ποια θα λέγαμε ότι ήταν, ποιες θα ήταν, με συγχωρείς, οι εμπειρίες που αποκόμισε από αυτό το μίνι πρωτάθλημα? Ναι, η ομάδα, όπως το είπατε, έκανε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλή προσπάθεια και έχει δείξει πρόσωπο βελτίωση. Και αυτό για μένα είναι τεράστιο κέρδος αρχικά. Ότι έχει φύγει η ομάδα ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια να τα παίζει και θα συνεχίσει να έχει ένα από μία τα δύο παιχνίδια. Και ιδιαίτερα βέβαια, μια και διάβαζα κάτι άλλο, αν βλέπω το παιχνίδι του Μακεδονικό, νομίζω για μένα το αποτέλεσμα το πιο δίκαιο θα ήταν ισοπαλία. Με θέση με αυτά που γράφει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω αυτό που θα έλεγα βρισκόταν σε άλλο γήπεδο. Η μετρούσα ήταν ανύπαρκτη στο γήπεδο και κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε το κέρδος ότι η ομάδα δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα σε αυτά τα παιχνίδια παράζ. Κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, όντας πολύ πιο χαμηλά το μπάτζετ της ομάδας σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Και εν τέλει το πολύ πολύ μεγάλο κέρδος για μένα είναι η χρησιμοποίηση του τερματοφύλακα. Βέβαια είναι εξ ανάγκης, αλλά σήμερα ας πούμε είναι και την λύση του Παπαγεωργίου, αλλά πρωτοτιμήθηκε ο μικρός. Είναι για μένα ένα τεράστιο κέρδο γιατί είναι παιδί από το χωριό με αναμφισβήτητες ικανότητες, το οποίο παιδί μπορεί να ανταπεξέλθει τα επόμενα χρόνια για να αποτελέσει βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος αυτής της ομάδος. Σαφέστατα, μεγάλο κέρδος για μένα είναι και ότι η ομάδα μέσα από αυτό το παιχνίδι αδένεται, διότι κατάλαβαν ότι υπάρχουν ταξίδια, υπάρχουν. Πρέπει να σφίξει τη σχέση σου γιατί αντιμετωπίζει δυσκολίες αντιπάλους και νομίζω ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο τελείωμα μιας φουλ πετυχημένης χρονιάς, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, πώς ξεκίνησε η ομάδα και πώς κατέληξε, νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Επομένως, το κέρδο μας είναι όλα αυτά που προανέφερα.